Βρισκόμαστε στην Καβυσό του Δήμου της Αλεξανδρούπολης στον Έβρο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα αγροτεμάχια τα οποία έχουν αποδοθεί πλήρως στους αγρότες, καθώς η αποκατάσταση έχει φτάσει στο τέλος του και σε περισσότερα σημεία στο 100%. Είμαστε στην Αλεξανδρούπολη από την περιοχή των Φερών. Πώς ξεκίνησε η όλη διαδικασία, πώς δηλαδή ο ΤΑΠ ξεκίνησε να προσεγγίζει τους αγρότες ευρύτερης περιοχής? Κατά τη φάση του σχεδιασμού, την εποχή του 2012-2013, που γινόταν και όλος ο σχεδιασμός της χάραξης, άρχισαν εργασίες για να διαπιστωθεί ποια είναι αυτά τα οικόπεδα γεωτεμάχια που επηρεάζονται, με σκοπό να προχωρήσουν περαιτέρω εργασίες αποζημίωσης των αγροτών. Επειδή δεν υπήρχε καμία πληροφορία τότε, δεν υπήρχε κτηματολόγιο στην περιοχή και άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να μας δώσουν τέτοια στοιχεία, μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε ουσιαστικά ένα κτηματολόγιο για όλο τον αγωγό, φτιάχνοντας 23 γραφεία καθ' όλο το μήκος του αγωγού και βάζοντας επίσης και 140 σημεία σε όλα τα χωριά που επηρεάζονται, με σκοπό να ενημερώσουμε τον κόσμο, να βρούμε ποιοι είναι αυτοί που επηρεάζονται και σε ένα δεύτερο στάδιο να μπορέσουμε σε συνεννόηση με αυτούς να μας δώσουν καταρχάς τα στοιχεία που είχαν να κάνουν με το να αποδείξουν το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και σε συνέχεια κάναμε συναντήσεις μαζί τους να τους εξηγήσουμε τις τιμές των αποζημιώσεων, τον τρόπο των αποζημιώσεων και ώστε να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε εθελοντικές συμφωνίες μαζί τους πριν ξεκινήσει η όλη διαδικασία της κατασκευής. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να συνεννοηθείτε με τους αγρότες και να αποδεχτούν αυτή την ενημέρωση την οποία κάναν τα γραφεία? Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο. Υπήρχε κάποια δυσπιστία, ο κόσμος φοβάται γενικότερα για διάφορα πράγματα. Στις περιοχές όπου είχαν και εμπειρίες από άλλα σχετικά έργα δημιουργήθηκαν κάποια θέματα τα οποία όμως ήταν δεκτικός στο να ακούσει. Γι' αυτό το λόγο κάναμε και πάρα πολλές ανοιχτές συναντήσεις όπου εξηγήσαμε στον κόσμο τι γίνεται. Είχαμε ανοιχτά συνέχεια τα τηλέφωνα, όποιος ερχόταν είτε από το γραφείο είτε μας έπαιρνε ένα τηλέφωνο, εξηγούσαμε όλη τη διαδικασία, οπότε σιγά σιγά ο κόσμος κατάλαβε τις προθέσεις, κατάλαβε αυτό που πρέπει να γίνει, ένιωσε μεγαλύτερη σιγουριά και μπόρεσε από εκεί και πέρα να συμμετάσχει σε όλες τις διαδικασίες. Η αποζημίωση με ποια διαδικασία έγιναν? Τους αγρότες δηλαδή που έχουν συμφωνήσει, επί του συνόλου έχουν συμφωνήσει, ναι, και έχουν αποζημιωθεί, να υποθέσω. Ναι, έχουν αποζημιωθεί όλοι πριν την κατασκευή. Αρχικά έγινε μια πρώτερη μελέτη με τη βοήθεια εκτιμητών και ανθρώπων που ξέρανε την αγορά, με σκοπό να δημιουργήσουμε τις βάσεις για να φτιάξουμε τις αρχές αποζημίωσης. Αυτή έγινε σε ένα εύρος που εκτινόταν 500 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα του αγωγού και αφού οριστικοποιήθηκε και ο άξονας, έγινε μια συγκεκριμένη μελέτη σε 52 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα του αγωγού, όπου βρεθήκανε τιμές που είχαν να κάνουν με όλα τα πράγματα που επηρεάζονται, είτε αυτό ήταν η γη, είτε αυτό ήταν κάποια καλλιέργεια, κάποιο είδους καλλιέργειας, οτιδήποτε, και θεσπιστήκανε κάποια νούμερα. Δεν σταματήσαμε εκεί, στο να φτιάξουμε μία μελέτη και αυτή να χρησιμοποιήσουμε. Αφού έγινε η μελέτη, γίνανε επαφές και με όλους τις αρχές, δηλαδή βρεθήκαμε με όλους τους περιφερειάρχες, με όλους τους δημάρχους, για να τις παρουσιάσουμε και να δούμε αν κάτι μας έχει ξεφύγει ή οτιδήποτε. Μετά από αυτά γίνανε ανοιχτές συναντήσεις που ενημερώσαμε τον κόσμο και μετά από όλες αυτές τις διαβουλεύσεις φτάσαμε σε μία μελέτη τιμών με βάση την οποία υπολογίσαμε τις αποζημιώσεις. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να υπολογίσουμε τις αποζημιώσεις, αφού είχαμε βρει ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες, πήγαμε μαζί τους στο γεωτεμάχιο, καταγράψαμε οτιδήποτε υπήρχε επάνω και έγινε κοινά αποδεκτό τι είναι αυτό που θα επηρεαστεί. Οπότε μετά ήταν μια απλή εξίσωση, τόσο επί τόσο κάνει τόσο και έτσι έβγαινε η προσφορά. Ήταν ο ίδιος τρόπος κοινός για όλους, χωρίς να υπάρχει καμία διαφοροποίηση από άτομο σε άτομο, από επηρεαζόμενο σε επηρεαζόμενο.
Τώρα, σήμερα φτάσαμε πια στο τέλος του έργου, στον Εύρο. Από τις Φέρες μέχρι και την Κομωτινή, ίσως και την Ξάνθη. Ποια είναι σήμερα η εικόνα στο κομμάτι της αποκατάστασης, πια που δεν μπορεί να διακρίνει κανείς ότι εδώ είναι η όδευση του αγωγού, και πώς εσείς σήμερα βοηθάτε και θα εξακολουθήσετε να βοηθάτε τους αγρότες ευρύτερης περιοχής που εμπλέκονται? Αυτή τη στιγμή στην περιοχή εδώ, όπως αναφέρετε, κάποιος που θα πάει έξω θα δει αυτό που θα έβλεπε πριν ξεκινήσει ο αγωγός. Οι αγρότες ξεκινάνε, είναι και περίοδος τέτοια που έχουν ξεκινήσει την καλλιεργητική τους περίοδο, κανονικά, χωρίς να έχουν κάποιο θέμα. Εμείς στα πλαίσια, όπως είπατε, εντάξει, το ότι τελείωσε η κατασκευή και ότι δόθηκαν τα οικόπεδα πίσω για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις εργασίες τους, δεν έχουμε σταματήσει στο κομμάτι επιδοτήσεων. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που τρέχει για όλους τους επηρεαζόμενους, το πρόγραμμα βιωτικής υποστήριξης των ανθρώπων που επηρεάζονταν, που στα πλαίσια αυτά γίνονται κάποιες εδαφολογικές αναλύσεις, οι οποίες μας βοηθάνε να ελέγξουμε και την ποιότητα της αποκατάστασης, αλλά και να μπορέσουμε να δώσουμε συμβουλές ή προτάσεις στους επηρεαζόμενους αγρότες για το πώς θα μπορούσαν, ας πούμε, περισσότερο να βελτιώσουν την παραγωγή τους ή να σκεφτούν άλλες πηγές καλλιέργειας που ενδεχομένως να τους είναι πιο προσοδοφόρες. Παράλληλα, λόγω και του γεγονότος ότι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που θα βγουν έξω, διαθέτουμε επαρκή όγκο λιπασμάτων για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες τους, και στις περιπτώσεις που κάποιοι καλλιεργούσαν δέντρα, διαθέτουμε και δενδρίλια του ίδιου τύπου και της ίδιας ποιότητας που είχαν, ώστε να τους βοηθήσουμε να ξαναξεκινήσουν τις καλλιεργητικές τους διαδικασίες, παρόλο που όλα αυτά είχαν αποζημιωθεί στις προτέρες διαδικασίες.